Για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επισκέφθηκε το Δήμο Πηνιού και τον προσωπικό του φίλο Ανδρέα Μαρίνο. Ο κ. Παυλόπουλος ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε ειδική εκδήλωση για το Σύνταγμα της Τριζίνας και τη συμβολή σε αυτό του Γεώργιου Ζησίνη. Πριν ξεκινήσει την ομιλία του, όμως, απευθυνόμενος στον βουλευτή Ηλίας του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη, επ' αφορμής του θανάτου της Φόφης γεννηματά, ο κ. Παυλόπουλος έστειλε μήνυμα ενότητας προς τον πολιτικό χώρο που πρεσβεύει το Κινάλ και παλαιότερα το Πασόκ. Και αυτό, Μιχάλη, που θέλω να σου πω με τα χρόνια που έχω, αλλά ως πολίτης, το τονίζω, δεν θα ήθελα να περιεξηγηθώ, είναι ότι η σκιά της ιστορίας του Κινήματος Αλλαγής είναι βαριά, πολύτιμη. Δεν ανήκω σε την παράξη. Δεν ανήκα ποτέ. Αυτό δεν με εμπόδισε να κρίνω τους ανθρώπους και τους πολιτικούς όπως αρμόζει τον καθένα. Γι' αυτό μου επιτρέψει να σου πω, να σας πω και γενικώ στην της αγάπης, το γνωρίζεις πολύ καλά, διατηρήστε την ενότητα σε αυτό το χώρο, πολύτιμη, σημαντική, για να μπορέσει να διαγράψει αυτό το κόμμα με την ιστορία του. Η δική του πορεία, ο λαός θα κρίνει ποια ήταν αυτή, εν πάση όμως περιπτώσει, δεν περισσεύει κανείς και ιδίως με την άλλη στο σημερινό πολιτικό σύστημα και στους κρίσιμους καιρούς που έρχονται. Η εκδήλωση άνοιξε με ενός λεπτού σιγή έπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Πηνιού Ανδρέα Μαρίνου, εις μνήμη της Προέδρου του Κινάλ, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Πρέπει λοιπόν να τιμήσουμε αυτή τη μαχήτρια της ζωής και της πολιτικής, να κρατήσουμε ένα λεπτό σιγή και να πούμε ότι η Φόφη γεννηματά στη διαδρομή της επέδειξε ήθος, αξιοπρέπεια και μαχητικότητα. Για το θέμα της εκδήλωσης, ο κ. Παυλόπουλος τόνιζε τη σπουδαιότητα της συμβολής του Γεώργιου Ζησίνη στη διαμόρφωση του Συντάγματος της Τριζίνας του 1827, το οποίο είναι το πρώτο οριστικό σύνταγμα της Ελλάδος που εφαρμόστηκε από τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας, Ιωάννη Καποδίστρια. Συνδυάζω αυτή την καταγραφή της προσωπικότητας, την ιστορική καταγραφή της προσωπικότητας του Γεωργίου Ζησίνη, τη συνδυάζω με την πορεία διαμόρφωσης του πρώτου οριστικού συντάγματος της Ελλάδας, του λεγόμενου πολιτικού συντάγματος της Ελλάδας, του συντάγματος της Τριζίνας, του 1827. Αυτό το σύνταγμα, το τονίζω, ήταν το πρώτο οριστικό και ήταν το σύνταγμα το οποίο κλήθηκε να εφαρμόσει ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Δίκως τη συμβολή της οικογένειας Ζησίνη στην υπόθεση του έθνους, δεν γνωρίζουμε ποια θα ήταν η τύχη της Επανάστασης και η πορεία στη δημιουργία κρατικής οντότητας της πατρίδας μας. Ο Γεώργιος Ζησίνης ήταν το 1827 ο πρόεδρος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στην Τριζίνα, η οποία κατέληξε στο πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδος.